φτάσατε πάρα πολύ κοντά στο να κερδίσετε τον κεραυνό στο Στρόβολο. Στο τέλος όμως δεν τα καταφέρατε. Πρώτη ήττα, αλλά είπα ότι οι εντυπώσεις εσείς τις αφήσατε. Πέστε μας πρώτα απ' όλα πώς είδατε το παιχνίδι από τη δική σας ματιά. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στον κεραυνό. Είναι μια ομάδα η οποία όλα αυτά τα χρόνια δείχνει ότι είναι στην κορυφή. Εμείς δεν ξεκινήσαμε καλά. Κάναμε πολλά λάθη στην πίεση σε όλο το γήπεδο, αν και είχαμε δουλέψει σε αυτό. Εντάξει, για τα παιδιά τα δικά μας είναι πρώτη φορά, ειδικά οι Αμερικάνοι, οι οποίοι παίζουν ένα τέτοιο παιχνίδι απέναντι σε μια τόσο καλή ομάδα. Οπότε ήμασταν ανέτοιμοι πνευματικά, νομίζω, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, τι να πω. Κάναμε ένα comeback πολύ δυνατό σε μια δύσκολη έδρα. Νομίζω ότι μπορούσαμε να διεκδικήσουμε τη νίκη. Στο τέλος κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Coach, σας ρώτησα μετά το τελευταίο παιχνίδι που περιγράψα για τον ΑΠΟΕΛ. Από τότε κερδίσατε Πετρολίνα, κερδίσατε Ανόρθωση. Λίγο έλειψα, κερδίσετε Κεραυνό. Μπορεί ο ΑΠΟΕΛ να πάει μέχρι τέλους φέτος? Ναι, φυσικά μπορεί. Φυσικά μπορεί. Δεν είμαστε το φαβορί. Όμως εγώ οφείλω να βγάλω το καπέλο στους παίχτες της δικής μου ομάδας. Και αν και δεν κοιτάμε ακόμα εκεί, κοιτάμε την επόμενη προπόνηση. Για μας είναι, όπως είδατε και στο προηγούμενο μάτς, κοντέψαμε να χάσουμε από την ΠΑΕΚ. Νομίζω ότι η ομάδα είναι ικανή να κερδίσει οποιονδήποτε και να χάσει από τον οποιονδήποτε. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μέχρι τέλος και να κοιτάμε προπόνηση με προπόνηση. Και μια τελευταία ερώτηση, coach. Τι κρατάς από την σημερινή αναμέτρηση που θα σας βοηθήσει στη συνέχεια? Κρατάω τον υπέροχο κόσμο μας. Κρατάω κάποια τεχνικά στοιχεία τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε. Κρατάω μια γιορτή του μπάσκετ. Το γήπεδο ήταν γεμάτο. Νομίζω ότι είναι χαρά για όλο τον κόσμο της Κύπρου, τον μπασκετικό, να έρχεται για να βλέπει τέτοια παιχνίδια.